Εάν θέλετε φτηνά και άξιο coins, δεν έχετε παρά να μπείτε στο buyfacoins.com. Εδώ μπορείτε να αγοράσετε coins και για το PS4 και για το PS5 σε πάρα πολύ καλές τιμές και με πολύ γρήγορο και εύκολο τρόπο. Εννοείται, μην ξεχάσετε να βάλετε το κωδικό JEO για 5% off, το link είναι στο description. Γεια σας παιδιά, ζωντάξει εδώ ένα βίντεο σήμερα και όπως βλέπετε έχουμε Food Draft Challenge. Βασικά είναι ένα Food Draft Challenge που κάνουμε πρώτη φορά φέτος, γιατί έχουμε να κάνουμε από πέρσι το συγκεκριμένο. Είναι το κλασικό Food Draft που κυνηγάμε το rating και το chemistry όσο πιο ψηλό γίνεται. Συνήθως το κάνουμε καλοκαιράκι αυτό και όταν βγαίνει η Team of the Season που έχει πολύ καλές κάρτες. Φέτος το κάνουμε λίγο νωρίτερα για τον εξής λόγο ότι εδώ πέρα που είμαι τώρα για το Πάσχα δεν έχω τόσο καλό ίντερνετ, οπότε δεν υπάρχει λόγος να παίξουμε match και να λαγκάρω. Οπότε απλά θα χτίσουμε τα τραφτάκια μας και θα πηγήσουμε όσο παραπάνω rating και chemistry μπορούμε. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια γραφή και στο κανάλι και πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, έχτισα πριν ένα draft, πήγε πάρα πολύ άσχημα. Ελπίζω να μην είναι το γενικά τόσο κακά draft, έτσι μερικές καλές κάρτες, απλά γενικά δεν είναι τόσο καλές, ελπίζω να είναι καλύτερα. Αν και είδα ότι δίνει καλές κάρτες γενικά, απλά οι αλλαγές μου όλες και οι τελευταίες 5 θέσεις ήταν χάλια, οπότε δεν υπάρχει καν λόγος να δείξουμε το draft αυτό το βίντεο. Εδώ δεν ξεκινάμε τόσο καλά γιατί μας δίνει τον Τιμαρία, αλλά με στράκια τώρα 75 over δεν είναι και τόσο καλό. Ναι, ακόμα δεν είμαι πεπισμένος αν είναι καλύτερο αυτό το βίντεο γιατί όπως είπα και στην αρχή δεν ξέρω κατά πόσο δίνει καλές κάρτες ή όχι. Είχα δει ότι δίνει. Από κάτι βιντεάκια που τσέκανα στο YouTube είδα ότι αυτή την περίοδο δίνει καλές κάρτες. Μέχρι στιγμής δεν μου τα αποδεικνύει. Εδώ πέρα βέβαια πετάει ένα Καμαβίνγκα ο οποίος κάνει link με τον Αζάρ τον flashback. Οκ, κάνει και αυτό, αλλά τώρα και 190 δεν ξέρω αν αρκούν αυτοί οι παίχτες. Εδώ πέρα Μπράντο Σίλβα. Ναι, ο στόχος μου σίγουρα είναι το 190. Νομίζω είναι ένας καλός στόχος να το θέσω. Καντέτοιμο δικαίωμα, καλό. Γενικά δεν ξέρω άμα δίνει και παραπάνω καλούς παίχτες ή όχι, ώστε να κυνηγήσουμε κατά 192. Αλλά αφού είναι το πρώτο μας challenge για φέτος, ας θέσουμε ένα 190. Με Λεγκλέ 82 center back δεν νομίζω να είναι και εύκολο. Όμως έχουμε και δεύτερο τίμο δεγέρ που είναι ο Κανσέλο και έχουμε ήδη και Καντέ. 97 overall και 94. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ωραία κατ' ολέκτρο ο Μέντες, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε τώρα τον. Να αφήσουμε τον Κανσέλο και να πάρουμε τον Μέντες. Εδώ πέρα έχουμε δυστυχώς πολύ άσχημα center backs. Θα μείνουμε από ό,τι φαίνεται. Βασικά μακάρι όχι. Με Λεγκλέ και Μπαϊλί. Okay. Εδώ τι έχουμε right back. Έχουμε τον Τραωρέ, αλλά νομίζω είναι η πιο safe επιλογή για το chemistry γιατί θα είναι κρίμα να βγάλουμε chemistry. Να βγάλουμε τον. Να βάλουμε βασικά τον James της Chelsea. Ο Ατεσάρι overall. Εντάξει, 3 overall λιγότερο, αλλά βοηθάει στο chemistry. Εδώ πέρα κάποια αλλαγή δεν μπορούμε να κάνουμε ακόμα. Θέλουμε πολλές αλλαγές. Θέλουμε striker, θέλουμε center backs, τα πάντα θέλουμε. Ένα καλό goalkeeper, ένα Γιασίν. Μας δίνει τον Σα, μας δίνει και η Νάβας. Okay. Ο Νάβας δεν χωράει με τίποτα. Οπότε πάμε τον Σα. Για να δούμε, θέλουμε οπωσδήποτε να κάνω center back εδώ πέρα. Μας δίνει μόνο right back από ό,τι βλέπουμε και είναι ο Χακίμι 87. Πάμε τον Ασμπιλγκουέ, ήταν και αυτός right back, δεν είναι right back, οπότε στο left back δεν θα χωράει τόσο για το chemistry. Χωράει center back βέβαια, αλλά σε 3 chemistry. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν ήταν right back θα ήταν πολύ πιο βολικό. Δυστυχώς είναι right wing back. Μας δίνει Walker όμως. Γιατί δεν είναι μόνο right backs και left backs. Δεν είναι καλά, εντάξει, okay. Μας κάνει και ο Walker. Πάει το chemistry 90. Κάνει link με το καρσίλο πράσινο. Οκ, okay, στην άμυνα έχουμε τα links, επίθεση δεν έχουμε καθόλου links. Πρέπει οπωσδήποτε κάτι και αντί Μαρία, κάτι αντί για τον Έλλη εννοείται. Εδώ πέρα έχουμε τον. Πάμε τον Σούσα, να το λέω καλά, λογικά καλά το λέω. Της West Ham, τον Γαλατεσάρη. Ο οποίος μπορεί να μπει αντί για τον Καμαβιγκά. Ακόμη όχι, γιατί έχουμε τον πράσινο του Αζάρ. Νιώθουμε και τον goalkeeper. Ας πάρουμε και τον goalkeeper. Ο οποίος δεν μας πολύ νοιάζει, γιατί έχουμε ήδη τον Σα. Μόνο και το overall θα βόλευε κάτι καλύτερο. Και προχωράμε. Εδώ έχουμε έναν σοφάτο 89, ο οποίος και αυτός δεν βοηθάει. Αλλά είναι καλό overall. Αν τον έχουμε 99, πες. Οκ, okay, καλή κάρτα αυτή σίγουρα. Συνεχίζουμε. Τι έχουμε εδώ, έχουμε Γκρίλις 89 και Σαλάχ 91. Αχ, νομίζω προτιμότερο να πάρουμε Σαλάχ επειδή έχουμε ήδη καλό. Βασικά δεν ξέρω. Πάμε Σαλάχ βασικά. Είναι καλύτερο rating. Είναι καλύτερο rating σίγουρα. Right winger δεν είχαμε από Αγγλία. Τώρα ο Καμαβίνγκα και ο Αζάρ κάπως μπορούν να βολευτούν εκεί πέρα αφού έχουν το πράσινο. Πιστεύω ότι ήταν καλύτερη επιλογή ο Σαλάχ από τον Γκρίλις. Ελπίζω και να δικαιωθούμε. Θα εξαρτηθεί και από τις επόμενες θέσεις. Λοιπόν, εδώ έχουμε καλό πικ σίγουρα. Και είναι ο Μπάλακ 91. Αυτό ένα icon δεν μας έχει δώσει τόσο τώρα ένα icon. Μας δίνει επιτέλους icon, ο οποίος θα βοηθήσει πάρα πολύ. Καλά, βασικά μας δώσει ένα καλό icon striker εκείνη που θα είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, ας αρχιστούμε στο 93. Βασικά 94 με τον Μπρέναντο Σίλβα και Μίστερη και 89 rating. Okay, έχουμε μερικές θέσεις ακόμα. Δεν το εντάξει, ωραία, κάθε πάει 190 να ξέρετε. Άμα τελειώσει καλά, ίσως πάει 190. Έχουμε πάγκο τη Μαρία και φάτε, αλλά θέλουμε και το chemistry. Μας δίνει τον Καφού, Icon, αλλά και Moments και όλα, στα 94 overall. Αλλά τι να το κάνεις όταν δεν έχεις. Να δεν είναι striker, είναι right wing back και right wing back έχουμε. Αλλά πάει το chemistry 98, ok. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα με λίγο τύχη, με το manager θα χτυπήσουμε 100 chemistry. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Εδώ πέρα τι μας δίνει ένα Rodrigo 87, έχουμε 89 και έχουμε στο πάγκο τη Μαρία και Φάτη. Είναι οριακό το 190 και αν είναι εδώ πέρα καλό θα είναι και σίγουρο μπορώ να πω.
Δεν είναι τόσο καλό. Πάμε με τον. Ναι, τώρα για ένα rating δεν πειράζει. Πάμε με τον Core. Εδώ πέρα έχω καλή καρτούλα. Αν παίξω τον draft να δοκιμάσω, κάτι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, με το refresh θα πάει το rating 90 σίγουρα. Το θέμα είναι το chemistry. Ούτε ένα από Premier League. Όχι, ακραίο. Παίζει να μην κάνει κανείς, παιδιά. Λοιπόν, δεν κάνει κανείς chemistry. Αναγκαστικά τον Ισπανό έχουμε 90, έχει κολλήσει το 89, 90 είναι το rating. Έχουμε 90 rating, έχουμε 98 chemistry. Και εντάξει, είναι πολύ άσχημο αυτό. Δεν είναι τόσο δύσκολο το 90, δηλαδή εδώ πέρα αυτό το draft δεν πήγε και τόσο καλά. Με μπαγή center back και χτυπήσαμε 190, οπότε δεν είναι τόσο δύσκολο. 99 chemistry. Δεν βλέπω κάτι μπορώ να αλλάξω. Δεν ξέρω αν μπορώ να αλλάξω κάτι. Άμα να το κάνω λίγο off camera θα το παλέψω. Αλλά τι μπορώ να αλλάξω, δεν βλέπω κάτι μπορώ να αλλάξω. Δεν αλλάξει κάτι. Έχουμε 10 στο κέντρο, μπροστά 10. Λοιπόν, το πάλεψα λιγάκι, δεν βρήκαμε τίποτα λύση να πάμε 100 chemistry. Πάμε ένα τελευταίο. Άμα δείτε κάτω στα σχόλια, πείτε μου, άμα το βρείτε κάπως να πηγαίνει το chemistry 100 έτσι για τα τυπικά. Αλλά εντάξει, οκ, okay, το πήγαμε 189 με 90 rating και 99 chemistry. Λοιπόν, πάμε. Lucas Moura, right mid στο right back. Οκ, okay. Α δούμε τώρα πώς θα πάει το chemistry. Πάλι θα έχουμε θέμα από ό,τι βλέπω. Εδώ πέρα μας δίνει ένα ωραίο rise βέβαια. Οκ. Okay. Το σύστημα με αυτό μου αρέσει. Γενικά στα παλιά FIFA μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το σύστημα. Έδινε τους ωραίους καμ. Άμα σου πέταγε κανένα Ροναλντίνιο, κανένα Σόκρατες, ήταν ό,τι καλύτερο, κανένα Πελέ, κανένα Μαραντόνα. Φέτος από ό,τι βλέπουμε όμως θα αρχιστούμε σε Κουτίνιο και Φακίρ που δεν είναι και άσχημο. Ωραίες καρτούλες και δύο. Πάρα πολύ fan του play κάρτες. Οκ. Okay. Εδώ έχουμε Φόντεν και Μάντισον. Πάμε με το Φόντεν εννοείται. Ένα καλό striker, ένα icon. Ένα icon. Δώστε ένα icon. Και όχι, είναι βασικά και πάρα πολύ κακό selection. Αναγκαστικά με το Solskjaer γιατί κάνει τα πράσινα. Αλλά μέχρι εκεί. Ναι, μέχρι εκεί. Οκ. Okay. Όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά για το 190 που θέλουμε ο στόχο είναι κομπλέ. Η αρχή είναι κομπλέ. Ουου! Πήγα να χαρώνω το Stones, αλλά ο Diaz είναι ακόμη καλύτερο 97 overall. Πάρα πολύ ωραία. Πάει καλά. Μην το ματιάσω, πάει πάρα πολύ καλά. Εδώ έχουμε Rudiger ήδη, έχουμε και Χιμένεθ. Θα το ρισκάρουμε, να πάρω Χιμένεθ. Να το ρισκάρουμε λιγάκι. Να πάρουμε ένα ρίσκο. Πιστεύω πριν να πάρουμε ένα ρίσκο, πάμε το Χιμένεθ. Εντάξει, δεν νομίζω. Έχουμε ήδη καλό, έχουμε ήδη αρκετό και εμείς. Το λέω Premier League είναι ανεξαίρεστο το Fekir. Το θεωρώ ακραίο. Εδώ πέρα πάμε το Φερναντίνιο. Εντάξει, μην πάρουμε τον άλλη. Πάμε το Φερναντίνιο. Safe. Δεν υπάρχει λόγο να το ρισκάρουμε για ένα rating. Και left back, κάτι καλό από Premier League. Μας δίνει έναν χαλαρό Robertson. Τώρα να πάρω ο Jordi Alba για τον Jiménez. Νομίζω είναι αχρίαστο. Τι άλλο έχουμε, goalkeeper. Κάνει καλό ένα icon ή ένα Premier League κλασικά. Δίνει πάλι σα. Οκ, okay, πάλι σα, γιατί όχι. Κάνει και πράσινο με τον Diaz. 90 rating, 88 chemistry. Εντάξει. Να μας δώσει τουλάχιστον ένα center back από Premier League ώστε να έχουμε αλλαγή τον Jiménez. Αν δεν κάτσει κάτι άλλο με το chemistry. Τι έχουμε εδώ. Πολύ άσχημα δυστυχώς substitutions για center back. Πήγαμε κάτω chemistry όπως και να έχει με τον Lindelof. Αλλά ναι. Θέλουμε κάποιον. Όχι βασικά, Diaz μας έδωσε κανένα Stones που πάλι κάνει τέτοιο ψηλό overall από Premier League. Goalkeeper έχουμε τον Σα, οπότε πάμε τον Neuer για το rating. Και θέλουμε τώρα απλά υψηλό rating. Το chemistry το έχουμε πάνω κάτω. Μας δίνει Rudiger, μας δίνει και Ndidi. Ας το παίξουμε safe. Ας το παίξουμε safe. Πάμε με τον Rudiger να έχουμε ένα καλό center back 86 overall τουλάχιστον. Μην μείνουμε τον Lindelof, είναι κρίμα. Και τώρα ο Φερναντίνιο πιστεύω να μας στείλει κανένα άγχο εκεί πέρα. Θα είναι ακόμα καλύτερο. Και τι έχουμε εδώ, έχουμε έναν ωραίο Nuno Mendes 90, τον οποίο αυτή τη φορά θα τον πάρουμε. Και πλάκα λέτε να χωράει με τον. Να κάνει ένα πορτοκαλί link με τον Diaz. Οπότε κουτσά στραβά μπορεί και να χωρέσει. Τώρα να πάρω Lodi για τον Jiménez, ίσως να τα αναλύσει. Ίσως να τα αναλύσει, αλλά τώρα είναι αργά. Αλλά ναι, πιστεύω ότι δεν υπήρχε τόσο πολύ λόγο να το κάνουμε αυτό. Έτσι έχουμε, άμα κάτσει και έχουμε βασικό Nuno Mendes, θα είναι καλύτερο από το να που δεν πήρα Lodi. Άμα δεν κάτσει να βασκώσουν ο Mendes, ίσως έπρεπε να πάρω Lodi. Θα φανεί στην πορεία. Εδώ ότι έχουμε Καζεμίρο 90, ο οποίο. Λέτε να χωρέσει. Καλά, αναγκαστικά θα το πάρουμε. Όχι αναγκαστικά, θέλοντα και εμεί γιατί είναι καλό rating, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Οκ, okay, κάνει και με το Fekir, κάνει και με το Κουτίνιο. Εκεί πέρα γίνεται μια ύποπτη τριάδα. Οκ. Okay. Εδώ τι έχουμε, έχουμε Μανέ, έχουμε έναν Ερνάντες, έχουμε έναν Μάμπα. Ωραία καρτούλα αυτό. Λέτε να χωρέσει. Αυτό. Μπορεί και να χωρέσει. Ας το πάρουμε. Κάνει. Δεν αλλάζει κάτι. Εντάξει, κάνει link με τον Fekir, κάνει και με τον Nuno Mendes. Αν μας δώσει ένα Μαρκίνιος, ίσως να είναι ιδανικό. Εδώ πέρα. Α! Αυτό δεν το είχα δει. Εντάξει, πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό, παιδιά. Πάρα πολύ καλό. Δεν το είχα δει. Οπότε τώρα μέχρι και Καζεμίρο μπορεί να χωράει. Αλλά ας το αφήσουμε προσωρινά έτσι. Βασικά να το κοιμάσουμε. Πέφτει. Γιατί πέφτει. Λόγω του Fekir, όχι. Λόγω του Mendes. Δεν κάνει link με τον Mendes και τον Diaz. Οκ. Οκ, οκ. Εδώ πέρα έχουμε κακά λογικά τελευταία player pick. Και εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται δεν είναι τόσο καλό. Πάμε τον Valbuena. Δύο ακόμα θέσεις. Μα από ό,τι φαίνεται θα κλείσουμε λίγο άσχημα και μάλλον δεν θα έχουμε 90 rating με τίποτα όπως το βλέπω. Το λέω πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε αυτή τη στιγμή 88 νομίζω είδα. Δεν είδα πολλά πάνω καλά.
Και τελευταίο είναι ο Τσαχάνογλου. Ναι, τώρα θα πάει σίγουρα 88. Ναι, εδώ 90, το 90 είναι απίστευτο. Να, αυτό μου γίνεται και στο πρώτο draft που έπαιξα που δεν το έχω βάλει μέσα στο βίντεο. Τόσο είχαμε και χειρότερο πάγκο, μην σα πω. Και ουσιαστικά και η βασική squad δεν ήταν τόσο καλή. Εδώ πέρα, εντάξει, είμαι λίγο περιβολικό. Καλή squad που έχουμε, αλλά είναι χαμηλά τα ratings. Δεν είναι ψηλά. Δηλαδή, 89 rating έχουμε. Έχουμε 86 Solskjaer, 88, 84. 86 δεν είναι τόσο high rated squad, απλά είναι πολλές special cards και μου φάνηκε εμένα ότι είναι τόσο καλή. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, απλά έχει καλές καρτούλες που είναι fun to play. Αλλά για το challenge που κάναμε δεν είναι τόσο καλό. Εντάξει, ας θα αρκεστούμε σήμερα στο 189. Θα αρκεστούμε στο 189 και πιστεύω από το επόμενο βιντεάκι θα το κάνουμε σίγουρα βασικά που θα κάνω παραπάνω drafts. Σήμερα έκανα μόνο 3, σας δείχνω τα 2. Να πάρουμε και το ανακαίνιστα το manager για τα τυπικά. Έχουμε για Premier League τον Farke, οπότε εντάξει. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Κάναμε 189, οκ. Okay. Σίγουρα βασικά έχουμε ένα βιντάκι 190 και θα έχουμε στόχο και το 191. Γεια σας.